αντιμέτωποι με απλή επίπληξη μέχρι και απόλυση είναι πλέον η εισαγγελέα Ελένη Λοϊζίδου, εναντίον της οποίας εντοπίστηκαν 3 πειθαρχικά παραπτώματα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έπειτα από γνωμάτευση ιδιώτη δικηγόρου δεν εξετάστηκε από τον ερευνώντα λειτουργό το περιεχόμενο των email της που είδε το φως της δημοσιότητας. Καλώς ή κακώς. Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό το προϊόν υποκλοπής. Οι κατηγορίες εναντίον της Ελένης Λοϊζίδου αφορούν ενέργεια που ισοδυναμεί με παράβαση καθηκόντων που προκύπτει από εγκατάλειψη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ενέργεια ή παράληψη που δυνατόν να δυσφημίσει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας. Ενέργεια που ισοδυναμεί με παράβαση καθηκόντων σε σχέση με τη χρήση του προσωπικού της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως αποκάλυψε ο Γενικός Εισαγγελέας, διαπιστώθηκε ότι η κυρία Λοϊζίδου είχε πετάξει φορητό υπολογιστή σε χώρα του εξωτερικού, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν στη Ρωσία. Εντύπωση πάντως προκαλεί πως δεν προέκυψε από τον συγκεκριμένο υπολογιστή η διαρροή των χιλιάδων email της. Πέταξε ένα φορητό υπολογιστή ο οποίος ήταν χαλασμένος και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλέον και το κάπου τον πέταξε. Όπως ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν προκύπτει θέμα ποινικής διερεύνησης της ίδιας της Ελένης Λοϊζίδου. Το λόγο πλέον έχει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας που θα αποφασίσει ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί στην εισαγγελέα. Καταιγισμό ερωτήσεων δέχθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας σε ό,τι αφορά στην ποινική πτυχή της υπόθεσης που προκάλεσε σάλο λόγω των ανακρίσεων δημοσιογράφων. Ο Κώστας Κληρίδης, που έχει στα χέρια του το πόρισμα των ποινικών ανακριτών, ανέφερε ότι θα αποφανθεί το συντομότερον εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Πρέπει όλοι να δίνουμε εγκαταθέσεις εκεί όπου μπορούμε να υποβοηθήσουμε το ανακριτικό έργο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα απολύξει σε μία δίωξη. Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έκρυψε τη δυσανασχέτησή του από το γεγονός ότι οι 6 Κύπροι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέση της Κομισιόν για τις ανακρίσεις δημοσιογράφων. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο υπεύθυνο εάν ακούεται και η άποψη άλλων εμπλεκομένων, όπως είναι οι ανακριτικές αρχές, η Γενική Εισαγγελία, ο Γενικός Εισαγγελέας. Διαφώνησε δε με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η υπόθεση Λοϊζίδου διασάλευσε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς έχουν διασαλευτεί οι σχέσεις με την Ρωσία, εάν αποκαλύφθηκε, όπως έχετε πει προηγουμένως, ότι έγιναμε και παραμάγαζον της Ρωσίας. Μάλλον θα αναμένα το αντίθετο.